Μια εκδήλωση γεμάτη όμορφες αναμνήσεις, γεμάτη συναισθήματα και αγάπη για τον Μανώλη Παγωμένο, που έφυγε πριν 9 χρόνια από τη ζωή. Όμως η μορφή του θα ζει πάντα στις πατέλες, στον αγαπημένο του Ποσειδώνα, σε όλα τα ανατολικά προάστια του Ηρακλείου. Διοργάνωσε εις μνήμην του το πριν της Κυριακής η διοίκηση του Ιστορικού Συλλόγου. Λόγω της έξαρσης της πανδημίας, μπορεί να μην έγιναν όλα όσα είχε προγραμματίσει ο Ποσειδώνας. Όμως, τηρώντας τα μέτρα για προφύλαξη από τον COVID-19, τελέστηκε το πρωί τρισάγιο από τον ΣΑΕΠΗ και ακολούθησε η εκδήλωση τιμητικών απονομών στις εγκαταστάσεις του Λίντο Σόκερ. Την πλακέτα στη μνήμη του Μανώλη Παγωμένου παρέλαβε ο γιος του Νίκος από τον πρόεδρο της ΕΠΣΗ, κ. Νίκο Τζόρτζογλου, με την ατμόσφαιρα να είναι φορτισμένη συγκινησιακά. Να ευχαριστήσω την ομάδα μας, την οικογένεια του Ποσειδώνα, που τιμάει ένα δικό της παιδί εισαγωγικά. Να έχει καλή υγεία, καλή δύναμη. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, είμαστε συγκινημένοι. Μην αρέσει η παράδοση και η ματινάδα, θα το πούμε μια ματινάδα. Όποιος την ιστορία του ξεχνά και δεν θυμάται, στο λίθαργο του μαρασμού παντοτινά κοιμάται. Στη συνέχεια έγινε η ανακήρυξη του Πολύδωρου Μαρμαρά ως επίτιμος πρόεδρος του Ποσειδώνα. Λόγω απουσίας του κυρίου Μαρμαρά, την πλακέτα παρέλαβε ο κύριος Τάκης Γυριτζής από τον βουλευτή Ηρακλείου, κύριο Χάρη Μαμουλάκη. Η διοίκηση του συλλόγου τίμησε τον πρόεδρο του ομίλου Κρήτη TV, Αντώνη Δημητρίου, για λογαριασμό του οποίου πήρε την πλακέτα ο γιατρός και αναπληρωτής πρόεδρος της ΕΠΣΗ, Γιάννης Δροσίτης. Αμφότεροι έχουν σχέση με τα ανατολικά προάστια, με τον κύριο Δημητρίου να έχει εντυπωσιάσει όσους τον έζησαν με το ποδοσφαιρικό του ταλέντο στα χρόνια που φόρεσε τη φανέλα του Ποσειδώνα. Εγώ μεγάλωσα στην περιοχή αυτή, στον Πόρο. Άλλωστε, ο Ποσειδώνας ήταν ομάδα και των πατελών και του Πόρου. Να πω ότι εγώ διετέλεσα στο Διοικητικό Συμβούλιο του Ποσειδώνα κάποια εποχή μαζί με τον Αντώνη τον Δημητρίου. Είμαστε φίλοι από εκείνα τα χρόνια και αυτή η φιλία κρατάει όλα αυτά τα χρόνια. Τιμήθηκαν επίσης σε κλίμα συγκίνησης οι παλέμαχοι ποδοσφαιριστές Τάκης Πρωτογεράκης, Νίκος Γκρινιεζάκης, Δημήτρης Αλέκου, Γιάννης Κομψέλης Ικουβίδης, Γιάννης Μελικόνης, Νίκος Τσαΐνης, Μανώλης Στρατάκης. Οι ιστορικοί παράγοντες Μινάς Καλουδάκης, Οδυσσέας Χερέτης, Γιώργος Φακιανάκης γνωστός ο Λιμενάρχης, η οικογένεια Λυριτζή, ο Σύφης Κορονάκης, αλλά και ο πιστός οπαδός του Ποσειδώνα από το 1963, ο Μανώλης Μπινιχάκης. Ευχαριστώ πάρα πολύ τον πρόεδρο που βρέθηκε και εκτίμησε αυτά που έχω κάνει και που κάνω και βρέθηκε αυτή τη στιγμή να με τιμήσουν. Η διοίκηση του Ποσειδώνα δεν ξέχασε τους αείμνηστους Ιπποκράτη Καρκανάκη, που υπήρξε πρώτος πρόεδρος του Ποσειδώνα, Μανώλη Μπινιχάκη, Μινά Χαλκιαδάκη, Δημήτρη Παπαδόπουλο και Μίλτο Ανδρεανίδη. Επίσης, ξεχωριστή ήταν η τιμή στο πρόσωπο του παλέμαχου του ΟΦΗ και της ΑΕΚ και διαχρονικού υποστηρικτή του Ποσειδώνα, Μιχάλη Τζιράκη. Ο ιστορικός Ποσειδώνας αφιέρωσε και δύο τιμητικές απονομές σε δύο παιδιά που είναι ήρωες και νικητές της ζωής, στον Νικήτα Αστρινάκη και την Κατερίνα Ξηδάκη. Γίνοντας, ο πρόεδρος του Ποσειδώνα Αντώνης Βλαχάκης έκανε πρόταση στη Δημοτική Αρχή του Ηρακλείου να ονομαστεί Μανώλης Παγωμένος το κλειστό γυμναστήριο στις Παντέλες, εν μέσω θερμών χειροκροτημάτων. Βοηθήστε λοιπόν να το προχωρήσουμε.